Πριν από το πένθος και τα δάκρυα και κανένας να μην μας απατά με κενά λόγια ούτε να αυτοπατώμαστε, δεν υπάρχει για μας μετάνοια ούτε αληθινή μεταμέλεια ούτε φόβος Θεού στις καρδιές μας. Δεν αυτοκατακριθήκαμε ούτε έφτασε η ψυχή μας στη συνέστηση της μελούσης κρίσεως και των αιωνίων βασάνων. Διότι αν είχε αποκτήσει αυτά και είχε φτάσει σε αυτά, ευθύς θα έχινε και δάκρυα. Χωρίς αυτά όμως, δεν μπορεί ποτέ να παλυνθεί η καρδιά μας ή να αποκτήσει την πνευματική ταπείνωση η ψυχή μας, ούτε θα μπορέσουμε να γίνουμε ταπεινοί. Και όποιος δεν γίνει τέτοιος δεν μπορεί να ενωθεί με το Άγιο Πνεύμα, και όποιος δεν ενώθηκε με αυτά διακαρθάσεως, ούτε στη θεωρία και γνώση του Θεού δεν μπορεί να φτάσει, ούτε άξιος να διδαχθεί τις μυστικές αρετές της ταπεινώσεως. Όποιος όπως διδάσκει η ρητορική και η φιλοσοφία σε αυτόν που μόλις μαθαίνει να συλλαβίζει τα γράμματα, όχι μόνο δεν θα τον ωφελήσει τίποτε, αλλά θα τον κάνει μάλλον να αμελήσει και εγκαταλείψει και όσα άρχισε, διότι η διάνοιά του δεν χωρεί καθόλου την έννοια των λεγόμενων. Έτσι και αυτός που διδάσκει στους αρχωρίους τα περί τελειότητος, κυρίως τους οκνηρωτέρους, όχι μόνο δεν θα τους ωφελήσει καθόλου, αλλά και θα τους κάνει να γυρίσουν πίσω. Διότι παρατηρώντας το ύψος της αρετής, καταλαβαίνοντας πόσο απέχουν από την ίδια την κορυφή και νομίζοντας ότι θα τους είναι αδύνατο να ανέβουν στο άκρο της, θα καταφρονήσουν και όσα άρχισαν μερικώς ως αναφελή και θα περιπέσουν σε απελπισία. Όταν οι κυριαρχούμενοι και βασιλευόμενοι ακόμη από τα πάθη ακούσουν ότι ο κατά Θεόν τέλειος θεωρεί τον εαυτό του ακαθαρτότερο από κάθε άνθρωπο και από κάθε ζώο και θηρίο, ότι και αν ατιμάζεται χέρι, αν λιδωρείται ευλογή, αν διώκεται ανέχεται και εύχεται υπέρ του εχθρού αυτού με δάκρυα και πόνο καρδιάς, παρακαλώντας και χαιρετεύοντας το Θεό για αυτούς, πρώτα μεν δυσπιστούν, επιχειρώντας να παραστήσουν εαυτούς ίσους με εκείνους, έπειτα ελεγχόμενοι από τις θείες γραφές και ανατρεπόμενοι από τους Αγίους που έχουν επιδείξει εμπράκτος αυτά τα έργα, ομολογούν ότι δεν έχουν την ισχύ να φτάσουν σε αυτά. Όταν δε ακούσουν ότι χωρίς την εκπλήρωση αυτών είναι αδύνατο να σωθούν, τότε μη θέλοντας να ξεριζώσουν το κακό και να μετανοήσουν για τις αμαρτίες, απελπίζονται πλήρως. Τους υποκρινόμενους στην αρετή, που κατά μέν την εμφάνιση του δέρματος φαίνονται άλλο, κατά δε τον εσωτερικό άνθρωπο είναι άλλο, γεμάτη ίσως κάθε αδικία, φθόνο, ραδιουργία και δυσοδεία ειδονών, οι πολλοί τους τιμούν ως απαθείς και αγίους, διότι δεν έχουν καθαρό τον οφθαλμό της ψυχής και δεν μπορούν να τους επιγνώσουν από τους καρπούς αυτών. Τους δε διάγοντας με ευλάβεια και αρετή και αφέλεια καρδιάς που είναι πραγματικά άγιοι, τους θεωρούν κακός σαν τους άλλους ανθρώπους και καταφρονώντας τους, τους παραμερίζουν. Τέτοιοι άνθρωποι θεωρούν μάλλον διδακτικό και πνευματικό τον φλίαρο και επιδεικτικό, τον δε σιωπηλό και μετρημένο στα λόγια, κρίνουν αγρίκο και άφωνο. Τον ομιλούντα με Άγιο Πνεύμα, οι ματαιόδοξοι και άρρωστοι από υπερηφάνεια του διαβόλου, τον αποστρέφονται ως ματαιόδοξο και υπερήφανο, κτυπώμενοι μάλλον παρά κατανισόμενοι από τους λόγους του. Αντιθέτως αυτόν που στρογγυλεύει τα λόγια του από φυσικού του ή από εκπαίδευση και τους εξαπατά για τη σωτηρία τους, τον υπερεπενούν και τον παραδέχονται, και έτσι ανάμεσά τους δεν υπάρχει κανείς άλλος που να μπορεί να ειδεί και να διακρίνει το πράγμα αντικειμενικώς. «Μακάρι», λέγει ο Θεός, «είναι οι καθαροί κατά την καρδία, διότι αυτοί θα ειδούν τον Θεό». Καθαρές δε καρδιές δεν είναι πλασμένες να απεργαστούν ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις αρατές, αλλά όλες μαζί θα λέγαμε, ενωμένες σε μια και προωθημένες έως τα άκρα. Και ούτε αυτές μπορούν μόνες να κάμουν καθαρή την καρδιά, χωρίς την παρουσία και ενέργεια του Πνεύματος.
διότι όπως ο Χαλκιεύ στην μεν τέχνη του επιδεικνύει με τα εργαλεία του, χωρίς όμως την ενέργεια του πυρός δεν μπορεί να κατασκευάσει κανένα έργο καθόλου, έτσι λοιπόν και ο άνθρωπος όλα τα κάμει και χρησιμοποιεί ως εργαλεία τις αρετές, χωρίς όμως την παρουσία του πνεύματος παραμένουν ανενέργητα και ανωφελή, μην μπορώντας να καθαρίσουν τον ρήπο και την ακαθαρσία της ψυχής. Ακούτε το αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο και αποσπάσματα από τα θεόπνευστα κείμενά του. Όπως για το φιλοσώματο και φιλόζω, το φύλο των ειδονών και του κόσμου, ο χωρισμός από τα αντικείμενα αυτά είναι θάνατος, έτσι για τον φιλόθεο και φιλάλληλο, το φύλο της αγνότητας και της αρετής είναι πραγματικά θάνατος η σύντομη έστω αδιάσταση της διανοίας από τα αντίστοιχα αντικείμενα. Διότι αν ο βλέπων το αισθητό του το φως, μόλις κλείσει για λίγο τους οφθαλμούς του, ο ίδιος ή κάποιος άλλος στεναχωρείται και λυπείται και δεν μπορεί να το ανθέξει καθόλου και μάλιστα αν έβλεπε αναγκαία και παράδοξα πράγματα, πόσο μάλλον θα λυπηθεί και θα θλιβεί ο φωτιζόμενος από το Άγιο Πνεύμα και βλέπων πραγματικός και νοερός, ξύπνιος και κοιμισμένος, τα αγαθά εκείνα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε και αυτή δεν ήκουσε και σε καρδιά ανθρώπου δεν εισήλθαν, τα οποία επιθυμούν και άγγελοι να αντικρίσουν, αν κάποιος τον αποσπάσει από τη θεωρία τέτοιων πραγμάτων. Διότι ευλόγως θεωρεί τούτο θάνατο και αλωτρίωση της αιωνίας ζωής. Καθώς ο άνθρωπος είναι διθύης, συνιστάμενος από ψυχή και σώμα, έχει δημιουργηθεί γι' αυτόν και παρόμοιος διάκοσμος, ορατός και αόρατος. Στον καθένα δε από αυτούς έχουν ξεχωριστεί καταλλήλως τα έργα και οι φροντίδες για τα έργα. Γι' αυτό υπέθεσα ότι τούτο είναι αληθινό και ως προς τα οράματα και τα όνειρα. Πραγματικά, σε όσα ασχολείται ή επιδίδεται η ψυχή ξύπνια, στα ίδια ματαιολογεί ή φιλοσοφεί και στον ύπνο. Αν δηλαδή φροντίζει για ανθρώπινα πράγματα ματαιολογώντας, ασχολείται με όνειρα, αν δεν μελετά θεία και ουράνια πράγματα, εισέρχεται σε οπτασίες και κατά το λεγόμενο από τον προφήτη, φιλοσοφεί σε οράσεις και οι νεανίσκοι τους θα ειδούν οράσεις, μη εξαπατώμενοι αλλά ταινίζοντας αλήθειες και εμπιστευόμενοι σε αποκαλύψεις. Όταν το επιθυμητικό μέρος της ψυχής ερεθίζεται για πάθη και μίξεις, τρυφές και απολαύσεις του βίου, παρόμοια επίσης ενύπνια βλέπει η ψυχή. Αν δε το θυμικό της αποθυμιώνεται κατά των ομοφύλων, τότε ονειρεύεται εφόδους θηρίων, πολέμους και μάχης αρπετών, διαπληκτιζόμενοι με τους αντιπάλους της σαν σε δικαστήρια. Αν δε το λογιστικό της επέρεται με τις αλαζονίες και υπερηφάνειες, τότε φαντάζεται πτερωτές αρπαγές στον αέρα και καθέδρες σε υψηλούς θρόνους και ηγεμονίες στο λαό, αφυκνούμενοι ή παρεμπεμπόμενοι ή προπεμπόμενοι. Μόνο εκείνον είναι αληθινά τα οράματα τα οποία ούτε πρέπει να καλούμε ενύπνια, αλλά οράσεις και οπτασίες, των οποίων ο νους με την επιφύτηση του πνεύματος έγινε απλός και ελεύθερος από κάθε ενόχληση και δουλεία των παθών, οι οποίοι ασχολούνται πλήρως με τα θεία και μελετούν τις μελλοντικές αμοιβές και ανταποδόσεις, των οποίων η ζωή είναι αμέριμνη περισσότερο από όσο μπορεί να είναι η ζωή των ζωντανών, απερίσπαστη, ήσυχη, καθαρή, γεμάτη έλεος, σοφία, γνώση ουράνια και αγαθούς καρπούς καλλιουργουμένους από το πνεύμα, των δεν ανθρώπων που δεν ευρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση τα ενύπνια, είναι ψευδή και συγκεχημένα και εντελώς απατηλά. Πολλοί αμακάρισαν τον ερημικό βίο, άλλοι τον μικτό, δηλαδή τον κοινοβιακό. Άλλοι δε τον να κυβερνούν λαό, να νουθετούν, να διδάσκουν και να διοικούν εκκλησίες. Από αυτά τα λειτουργήματα, πολλοί διατρέφονται ποικιλοτρόπως, σωματικός και ψυχικός. Εγώ όμως δεν προέκρινα τον άλλον κανένα από αυτούς,
ούτε θα θεωρούσα τον ένα άξιο επένου και τον άλλο άξιον ψόγου. Αλλά σε κάθε περίπτωση και σε όλα τα έργα και τις πράξεις παμακάριστος είναι ο βίος για τον Θεό και κατά τον Θεό. Όπως τα βιωτικά μέσα των ανθρώπων συγκροτούνται από διάφορες επιστήμες και τέχνες, όπου δηλαδή ο καθένας εργάζεται άλλη τέχνη και συνεισφέρει, και έτσι ζουν οι άνθρωποι μεταδίδοντας προς αλλήλους και μεταλαμβάνοντας από αλλήλους, ώστε να προσφέρουν στην φύση τις σωματικές ανάγκες, έτσι μπορεί να ειδεί κανείς και επί των πνευματικών, όπου ο ένας καλλιεργεί μία αρετή και ο άλλος βαδίζει άλλη οδό βίου, αλλά όλοι κατευθύνονται προς ένα σκοπό από τις δύο αυτές αφετηρίες. Σκοπός όλων των αγωνιζομένων κατά Θεόν είναι το να ευαρεστήσουν Χριστόν τον Θεό και να λάβουν την συνδιαλλαγή προς τον Πατέρα δια της μετουσίας του Πνεύματος και να ποριστούν δια τούτου την σωτηρία τους. Διότι πραγματικά σε αυτό συνίσταται η σωτηρία κάθε ψυχής και κάθε ανθρώπου. Αν δεν συμβεί αυτό, είναι αδιανός ο κόπος και ματέα η προσπάθειά μας, ανοφελής όλη η οδός της ζωής, η οποία δεν φέρει προς αυτό τον τρέχοντας αυτή. Αυτός που εγκατέλειψε όλον τον κόσμο και ανεχώρησε στο όρος για ησυχία, και από εκεί γράφει επιδεικτικός προς τους ευρισκομένους τον κόσμο, άλλους καλοτυχίζοντας, άλλους κολακεύοντας και επενώντας, ομοιάζει με εκείνον που διαζεύθηκε γυναίκα πόρνη, κακοντημένη και κακοήθη, και απεδίμησε σε μακρινή χώρα για να απαλλαγεί και από τη μνήμη της ακόμη, αλέπιτα, λησμονώντας τον σκοπό για τον οποίο κατέλαβε το όρος, αρέσκεται να γράφει στους συναναστρεφωμένους με εκείνη την πόρνη και θα έλεγα σημειωμένους και να τους μακαρίζει. Αυτός, αν και όχι στο σώμα, πάντως στην καρδιά και στο νου συμπάσχει εκ προθέσεως με τους ανθρώπους αυτούς, εγκρίνοντας κατά κάποιο τρόπο τη μίξη τους με εκείνη τη γυναίκα. Όσο οι ζώντες ανάμεσα στον κόσμο και καθαρεύονται στις αισθήσεις και στις καρδιές από κάθε πονηρή επιθυμία είναι επενετή και μακάρι, τόσο οι διάγοντες στα όρη και τα σπήλαια αμποθούν τους επένους και μακαρισμούς και την δόξα των ανθρώπων, είναι ψεκτοί και καταφρονητέοι. Διότι για τον Θεό που ερευνά τις καρδιές μας θα είναι σαν μοιχή. Πραγματικά, όποιος επιθυμεί να ακουστεί ο βίος του και το όνομα και η πολιτεία του στον κόσμο, απομακρύνεται από τον Θεό και πορνεύει, όπως λέγει ο Δαβίδ κατά το παλαιό παράδειγμα του λαού των Ιουδαίων. Όποιος απαρνήθηκε τον κόσμο και τα πράγματα του κόσμου με την αταλάντευτη πίστη προς τον Θεό, πιστεύει ότι ο Κύριος είναι ελεήμων και εκτήρμων και δέχεται τους προσερχομένους αυτών με μετάνοια. Γνωρίζοντας δε ότι δια τιμίας τιμά τους δούλους του, δια άκρας πτωχίας τους πλωτίζει, διήβρεων και εξουθενώσεων τους δοξάζει και δια θανάτου τους καθιστά μετόχους και κληρονόμους της αιώνιας ζωής, σπέβδει με αυτά σαν διψασμένο ελάφι στην αθάνατη πηγή και προχωρεί με αυτά στον ανήφορο σαν με μια κλίμακα δια της οποίας οι άγγελοι ανεβοκατεβαίνουν προς βοήθεια των ανερχομένων. Ο δε Θεός κάθεται από επάνω περιμένοντας την κατά την δύναμή μας πρόθεση και προσπάθεια, όχι διότι ευχαριστείται να μας βλέπει να κοπιάζομαι,
αλλά διότι ο φιλάνθρωπος θέλει να μας δώσει τους μισθούς ως χρέος. Τους προσερχομένους αυτών χωρίς δισταγμό δεν αφήνει ο Κύριος να καταπέσουν, αλλά όταν τους βλέπει σε δυσχέρεια, τους ενισχύει και τους βοηθεί, προσφέροντάς τους από επάνω δυνατό χέρι βοηθείας και τους επαναφέρει κοντά του. Τους υποβοηθεί δε φανερός και αφανός συγχρόνος, αγνώστος και γνωστός, έως ότου αφού ανέλθουν την κλίμακα, προσεγγίσουν σε αυτόν, ενωθούν όλοι με όλον και λησμονήσουν όλα τα επίγεια. Εκεί θα συνευρίσκονται με αυτόν, είτε μέσα στο σώμα είτε εκτός του σώματος, δεν γνωρίζω, συμπολιτευόμενοι με αυτόν και απολάβοντες τα απόρριτα αγαθά. Δίκαιον είναι πρώτα να υποβάλλουμε τους αυχαίνες μας στον ζυγό των εντολών του Χριστού και να μην κλωτσούν ούτε να οπισθοδρομούν, αλλά να προχωρούν σε αυτές ορθώς και προθύμως μέχρι θανάτου και να καθαριστούν ημάς τους ιδίους νέο πραγματικά παράδεισο Θεού, μέχρι ότου ο Υιός εισέλθει μαζί με τον Πατέρα δια του Αγίου Πνεύματος και κατοικήσει μέσα μας. Και τότε, όταν τον αποκτήσουμε όλον ένικο και διδάσκαλο, όποιον από εμάς προστάξει και όποιαν διακονία του εμπιστευθεί, αυτός θα την αναλάβει και θα την επιτελέσει προθήμως κατά την πρόθεσή του. Δεν επιτρέπεται δε να την επιζητεί πρόωρα, ούτε να καταδεχθεί να την λάβει τη δομένη από ανθρώπους, αλλά να εμένει στις εντολές του Δεσπότη μας και Θεού και να περιμένει το πρόσταγμά του. Αφού αναλάβουμε διακονία θείων πραγμάτων και διαπρέψουμε σε αυτήν, αν διαταχθούμε από το πνεύμα να ενταβούμε προς άλλη διακονία ή εργασία ή πράξη, να μην αντιτείνουμε. Διότι ο Θεός δεν θέλει ούτε αργή να είμαστε, ούτε να μένουμε έως το τέλος σε μία και την αυτήν εργασία με την οποία αρχίσαμε, αλλά να προκόπτουμε και να είμαστε αϊκίνητοι προς την επίτευξη των ανωτέρων, φυσικά ακολουθώντας το θείο και όχι το δικό του θέλημα. Όποιος κατέστησε νεκρό το θέλημά του, έγινε οπωσδήποτε χωρίς θέληση. Κανένα δε από τα όντα και ζώντα και κινούμενα δεν είναι χωρίς θέληση, εκτός από τα ανέστητα και ακίνητα για την ακρίβεια. Τα φυτά για παράδειγμα, αν και κινούνται και αυξάνονται, δεν λέγουμε ότι εκτελούν την κίνηση και την αύξηση με φυσικό θέλημα, διότι είναι άψυχα. Κάθε έμψυχο δε και φυσικό έχει θέλημα. Όποιος λοιπόν απονέκρωσε το θέλημά του με άσκηση και ζήλο και έγινε αθέλητος, οπωσδήποτε εξαίσθη από τη φύση του και με το να μην θέλει τίποτε δεν μπορεί να ενεργεί ούτε καλό ούτε κακό. Όποιος φροντίζει να απονεκρώσει το θέλημά του, οφείλει να πράττει το θέλημα του Θεού και αντί του δικού του θελήματος να εισάγει μέσα του το του Θεού, να το εμφυτεύει και να εγκεντρίζει στην καρδιά του αυτό. Επιπλέον δε, πρέπει να προσέχει ακριβώς αν τα φυτευόμενα και εμβολιαζόμενα, τα πρώτα αφού ριζώσουν στο βάθος φυτρώνουν, τα δεύτερα αφού συναφθούν και ενωθούν γίνονται ένα δέντρο, αν αυξήθηκαν και άνθησαν και παρήγαγαν ωραίο και γλυκή καρπό, ώστε να γνωηθεί σε αυτό και η γη που υποδέχθηκε αρχικά το σπόρο και η ρίζα στην οποία εμβολιάστηκε εκείνο το ακατανόητο και άφραστο και ζωηφόρο φυτό. Σε αυτόν που εκόπτει το θέλημά του για τον φόβο του Θεού, κατά τρόπο που δεν συλλαμβάνει συνειδητός, ο Θεός χαρίζει το δικό του θέλημα και το διατηρεί ανεξάλληπτο στην καρδιά του, διανοίγει τους οφθαλμούς της διανοίας του για να το επιγεινώσκει και του δίδει δύναμη για να το εκπληρώνει. Αυτά βέβαια ενεργεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος και τίποτα δεν γίνεται χωρίς αυτήν. Όταν εκπληρώσουμε με κάθε δύναμη, προθυμία και προαίρεση, με ακατάσχετη ορμή τα διδασκόμενα και διατασσόμενα σε εμάς μυστικός και αγνώστος από το Θεό, χωρίς να παραλείψουμε εντελώς τίποτε, τότε αποκαλύπτονται σε εμάς φανερός, σαν μαθητάς και φίλους, όπως αποκαλύφθηκαν παλαιά στους Αγίους Μαθητάς και Αποστόλους και σε όλους όσους επίστευσαν δι' αυτούς το όνομά Του. Και τότε γινόμαστε οι Θεού κατά χάρη, όπως λέγει ο Παύλος, όσοι οδηγούνται από Πνεύμα Θεού, αυτοί είναι οι Θεού. Αν δεν είναι οι ή, είναι και κληρονόμοι. Κληρονόμοι μεν του Θεού, συγκληρονόμοι δε του Χριστού. Amen.
Από αυτούς που καταξιώθηκαν να φτάσουν στον Θεό με τη συνάφεια του Πνεύματος και να γευθούν τα απόρριτα αγαθά Του, δεν ερωτεύεται την άτιμη και κατάπτυστη δόξα που Του προσφέρεται από ανθρώπους, αλλά ούτε χρυσό ή ηματισμό ή λίθους που από τους ανοήτους θεωρούνται πολύτιμοι. Δεν προσκολάται με την καρδιά Του στο ρέοντα πλούτο. Δεν θέλει να γνωρίζεται από βασιλείς και άρχοντες που δεν κυριαρχούν, αλλά κυριαρχούνται από τους πολλούς. Δεν θεωρεί τούτος κάτι μεγάλο και υψηλό, ούτε νομίζει ότι προξενούν περισσότερη δόξα σε όσους τους πλησιάζουν, ούτε θα επιθυμήσει καθόλου οτιδήποτε από τα αξιόλογα και λαμπρά για τους ανθρώπους, όπως δεν επιθυμεί κανείς ούτε από τον πλούτο να κατέλθει σε πτωχία ή από μεγάλη αρχή και εξουσία και περίβλεπτο αξίωμα να καταπέσει σε εσχάτια δοξία και ατιμία. Αν έλαβες την άφεση όλων των αμαρτημάτων σου, είτε κατόπιν εξομολογήσεως, είτε κατόπιν της ενδύσεως του Αγίου και Αγγελικού Σχήματος, πόσης αγάπης και ευχαριστίας και ταπεινώσεως αίτιο θα σου είναι τούτο, διότι ενώ είσαι άξιος μυρίων τιμωριών, όχι μόνο απαλλάχθηκες από αυτές, αλλά αξιώθηκες και υιοθεσίας και δόξας και βασιλείας ουρανών. Αυτά τα πράγματα διαλογιζόμενος και σκεπτόμενος διαπαντός, να είσαι έτοιμος και να προετοιμάζεσαι να μην ετοιμάσεις αυτόν που σε τίμησε και σου συγχώρησε τα αναρρίχνητα πτέσματα, αλλά με όλα τα έργα σου να τον δοξάζεις και να τον τιμήσεις, ώστε και αυτός να αντιδοξάσει αυτονότερα εσέ, τον οποίο ετοίμησε υπεράνω όλης της ορωμένης κτήσεως και να σε ονομάσει γνήσιο φίλο του. Όσο πολυτιμότερη του σώματος είναι η ψυχή, τόσο ο λογικός άνθρωπος είναι ανώτερος όλου του κόσμου. Να μην νομίζεις λοιπόν, άνθρωπε, μετρώντας τα μεγέθη των κτισμάτων που περιλαμβάνονται σε αυτόν, ότι αυτά είναι πολυτιμότερα από σένα, αλλά υπολογίζοντας την χάρη που σου εδόθηκε και γνωρίζοντας την αξία της νοεράς και λογικής ψυχής σου, να ανιμείς τον Θεό που σε τίμησε περισσότερο από όλα τα ορώμενα. Ας εξετάσουμε πώς να δοξάσουμε τον Θεό. Δοξάζεται δε αυτός από μας όχι διαφορετικά από όσο εδοξάστηκε από τον Υιό. Αυτά δια των οποίων εκείνος εδόξασε τον Πατέρα του, εδοξάστηκε δε και ο Υιός από τον Πατέρα δι' αυτόν, ας τα χρησιμοποιήσουμε και εμείς με ζήλο, ώστε με αυτά να δοξάσουμε αυτόν που καταδέχθηκε να ονομαστεί Πατήρ μας στους ουρανούς και να δοξαστούμε από αυτόν με τη δόξα του Ιησού, την οποία είχε από αυτόν πριν υπάρξει ο κόσμος.
Εάν δε αυτά, ο σταυρός, δηλαδή η νέκρωση όλου του κόσμου, οι θλίψεις, οι πειρασμοί και οποιοδήποτε άλλο από τα παθήματα του Χριστού, υφιστάμενοι αυτά με πολύ υπομονή, μιμούμαστε τα παθήματα του Χριστού και δι' αυτόν δοξάζουμε τον Πατέρα και Θεό μας, σαν Υιοί του κατά χάρη και συγκληρονόμοι του Χριστού. Η ψυχή που δεν απαλλάχθηκε τελείως από την σχέση και την προσήλωση στα ορώμενα ενσυνειδήτως, δεν μπορεί να υποφέρει αλίπως τα λυπηρά που της συμβαίνουν και τους πειρασμούς που της έρχονται από δαίμονες και ανθρώπους. Αλλά σαν να δένεται με την προσήλωση στα ανθρώπινα πράγματα, στεναχωρείται για τις ζημίες χρημάτων και λυπείται για τις αποστερήσεις πραγμάτων και υποφέρει φοβερά για τις πληγές που καταφέρονται στο σώμα της. Όποιος απέσπασε την ψυχή του από τη σχέση και επιθυμία των αισθητών και τη συνέδεσε με τον Θεό, όχι μόνο θα καταφρονήσει τα γύρω του χρήματα και κτήματα και θα μείνει αδιάφορος όταν τα στερηθεί σε αναλώτρια και ξένα, αλλά και τα καταφερόμενα στο σώμα του δυσάρεστα θα υπομείνει με χαρά και με την προσικούσα ευχαριστία, βλέποντας πάντα κατά τον Θείο Απόστολο να ανακοινίζεται καθημερινώς. Αλλιώς δεν είναι δυνατόν να υπομείνει με χαρά της κατά Θεό θλίψης, διότι για αυτές χρειάζεται τελεία γνώσης και πνευματική σοφία. Ο στερημένος δε αυτόν πορεύεται πάντοτε σε σκότος αγνωσίας και απελπισίας, μην μπορώντας καθόλου να θεωρήσει το φως της υπομονής και της παρηγοριάς. Κάθε δοκισίσοφος λόγω της μαθηματικής πολυμαθίας του δεν θα αξιωθεί ποτέ να κοιτάξει και να ειδεί τα μυστήρια του Θεού, έως ότου θελήσει πρώτα να ταπεινωθεί και να γίνει μωρός, αποβάλλοντας και τη γνώση που κατέχει μαζί με την ίηση. Διότι αυτός που πράττει τούτο και ακολουθεί με αδίστακτη πίστη του σοφού στα θεία, χειραγωγούμενος από αυτούς, εισέρχεται μαζί με αυτούς στην πόλη του ζώντος Θεού και οδηγούμενος και φωτιζόμενος από το Θείο Πνεύμα, βλέπει και διδάσκεται όσα κανείς από άλλους ανθρώπους δεν είδε και δεν μπορεί ποτέ να ειδεί ή να μάθει, και τότε γίνεται μαθητής του Θεού. Τους σπουδαστάς του Θεού θεωρούν μωρούς οι μαθητές των σοφών του αιώνος τούτου, ενώ στα αλήθεια μωροί είναι αυτοί που εφημώθηκαν από την μωραμένη κοσμική σοφία, την οποία εμόρανε ο Θεός κατά τον Θείο Απόστολο και κατά την οποία η θεολογική φωνή θεωρεί επίγεια, ψυχική, δαιμονιώδη, γεμάτη ραδιουργία και φθόνο. Διότι τέτοιοι άνθρωποι, ευρισκόμενοι έξω από το Θείο Φως και μη δυνάμενοι να ειδούν τα μέσα σε αυτό θαύματα, θεωρούν ως πλανημένους εκείνους που διάγουν μέσα στο φως και βλέπουν και διδάσκουν όσα είναι σε αυτά, ενώ αυτοί είναι οι πλανημένοι και άγευστοι των απορρίτων αγαθών του Θεού. Γι' αυτό οι γεμάτοι χάρη και τελειωμένοι στη γνώση και την άνωθεν σοφία θέλουν να συναντούν και να βλέπουν τους ευρισκομένους στον κόσμο μόνο για να τους προσφέρουν κάποια ωφέλεια δια της υπομνήσεως των εντολών του Θεού και δια της αγαθοεργίας, μην τυχόν και τους ακούσουν, μήπως τυχόν καταλάβουν και πιστούν, διότι όσοι δεν οδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού περιπατούν στο σκοτάδι και δεν γνωρίζουν ούτε που πηγαίνουν ούτε σε τι θα σκοντάψουν. Ίσως όμως κάποτε, αναλαμβάνοντας από την υπεροψία που τους κατέχει, θα δεχθούν την αληθινή διδασκαλία του Αγίου Πνεύματος και ακούοντας το θέλημα του Θεού ανώθευτο και ακαπήλευτο, θα μετανοήσουν και αφού το εκτελέσουν θα μετάσχουν κάποιου πνευματικού χαρίσματος. Αν όμως δεν μπορέσουν να προσφέρουν στους εαυτούς τον τέτοια ωφέλεια, θρηνώντας την πόρωση της καρδιάς, επιστρέφουν στις φωλιές τους, ευχόμενοι νύχτα και ημέρα υπέρ της σωτηρίας των. Διότι αυτοί που συνευρίσκονται με τον Θεό αδιαλείπτος και είναι πληρωμένοι από κάθε αγαθό, ποτέ δεν θα λυπηθούν για τίποτε. Ακούτε το αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Άγιο Σιμεών, τον νέο θεολόγο, και αποσπάσματα από τα θεόπνευστα κείμενά του. Ασφαλώς και τώρα υπάρχουν απαθείς και άγιοι και γεμάτοι θείο φως, που ενώ ζουν ανάμεσά μας, έχουν τόσο πολύ νεκρώσει τα επίγεια μέλη τους από κάθε ακαθαρσία και εμπαθεστάτη επιθυμία,
ώστε να μην λογίζονται ποτέ το κακό, ούτε να ορμούν στην διάπραξη του κακού, είτε μόνοι τους, είτε σειρώμενοι σε αυτό από άλλους. Όσοι λοιπόν αποδίδουν σε αυτούς μορία και δυσπιστούν ότι αυτοί διδάσκουν περί θείων πραγμάτων με σοφία του πνεύματος, θα αντιλαμβάνονταν ότι υφίστανται κάποια αλλίωση από την προσυπάρχουσα μέσα τους απάθεια, αν είχαν κατανοήσει τα καθημερινώς αναγινωσκόμενα και ψαλόμενα από αυτούς θεία λόγια. Διότι αν είχαν αποκτήσει τελεία γνώση της Θείας Γραφής, θα επίστευαν στα αγαθά που εξήγηλε και μας εδόρισε ο Θεός. Επειδή δε από υπεροψία και αμέλεια αυτή είναι αμέτωχη των Θεού των καλών, απιστώντας διαβάλουν και όσους μετέχουν σε αυτά και διδάσκουν γι' αυτά. Ποιος άλλος είναι ο σκοπός της ενσαρκώσεως του Θεού Λόγου, ο οποίος διακηρύσσεται σε όλη τη Θεία Γραφή και από μας αναγινώσκεται μεν, δεν επιγινώσκεται δε, παρά οπωσδήποτε να μας καταστήσει κοινωνούς των ειδικών του μετέχοντας των ειδικών μας. Διότι ο Υιός του Θεού έγινε Υιός του ανθρώπου για τούτο, για να καταστήσει εμάς τους ανθρώπους Υιούς Θεού, ανεβάζοντας το γένος μας κατά χάρη σε ό,τι είναι κατά φύση Εκείνος, γεννώντας μας άνωθεν με το Άγιο Πνεύμα και ευθύς εισαγοντάς μας την Βασιλεία των Ουρανών, μάλλον δε επιτρέποντας να την έχουμε μέσα μας, ώστε να μην μένουμε απλώς με την ελπίδα να εισέλθουμε σε αυτήν, αλλά κατέχοντάς την πραγματικά να διακηρύσουμε η δε ζωή μας είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό στο Θεό. Το βάφτισμα δεν αφαιρεί την αυτεξουσιότητα και αυτοπροαίρεσή μας, αλλά μας χαρίζει ελευθερία, ώστε να μην τυραννούμαστε από τον διάβολο και ακουσίως ακόμη. Στην εξουσία μας δε είναι μετά το βάπτισμα ή να εμένουμε εκουσίως στις εντολές του Δεσπότου Χριστού στον οποίο βαπτιστήκαμε και να πορευόμαστε στην οδό των προσταγμάτων του, ή να εκκλίνουμε από αυτή την ευθεία οδό και δια των πονηρών πράξεων να ξαναγυρίσουμε στον αντίπαλό μας και εχθρό διάβολο. Όσοι μετά το βάπτισμα προσχωρούν στα θελήματα του πονηρού και εκτελούν τις αποφάσεις εκείνου, απαλωτριώνονται από την Αγία Μήτρα του βαπτίσματος κατά τον λόγο του Δαβίδ. Πραγματικά δεν αλλοιώνεται κανείς μας ούτε μεθύσταται από την φύση στην οποία έχει κτιστεί, αλλά καθώς εκτίστηκε αγαθός από τον Θεό, διότι ο Θεός δεν επίησε κακό, είναι δε άτρεπτος στη φύση και την ουσία κατά την οποία εκτίστηκε, όσα με την ελεύθερη γνώμη του εκλέγει και θέλει, αυτά και πράττει, είτε αγαθά είναι, είτε φαύλα. Όπως δηλαδή η μάχαιρα, είτε για κακό, είτε για καλό την χρησιμοποιήσει κανείς, δεν μετατίθεται από τη φύση της, αλλά μένει σίδηρος, έτσι και ο άνθρωπος, ενεργήμεν και πράττει όσα θέλει, όπως ελέγχθηκε, αλλά δεν εξίσταται από την φύση του. Έναν, αλλά το να καταφρονήσει έναν τον οδηγεί στο πυρ. Διότι το «επείνασα και εδίψασα» δεν έχει λεχθεί οπωσδήποτε για μια φορά
και δεν δηλώνει κατάσταση μίας ημέρας, αλλά όλης της ζωής. Έτσι και το να τρέφεται ο Χριστός, να ποτίζεται και να ενδύεται και τα σχετικά με αυτά. Ο Κύριος και Θεός μας ομολόγησε ότι τα δέχεται από τους δούλους Του όχι για μια μόνο φορά, αλλά παντοτινά και σε όλες τις περιπτώσεις. Τον μεριζόμενο αμερίστος και τον όντα ολόκληρος τον καθένα από τους πτωχούς, πώς περικλείουν μερικοί σε ένα μόνο πτωχό? Υπόθεσε λοιπόν ότι υπάρχουν 100 πτωχοί σαν ένας Χριστός, διότι ο Χριστός δεν διαμοιράζεται καθόλου. Αυτός λοιπόν που έδωσε από ένα βολό στους 99, τον δε ένα ύβρισε ή εκτύπησε ή εδίωξε αδιανών, σε ποιον τα έκανε αυτά άραγε, παρά οπωσδήποτε στον υπόντα και πάντοτε λέγοντα και μέλλοντα να υπεί? Εφόσον αυτό το εκάνατε σε ένα από αυτούς τους ελαχίστους, το εκάματε σε μένα. Αυτός που έδωσε ελεημοσύνη στους 100 και μπορεί να δώσει και σε άλλους, να ποτίσει και να θρέψει, αν απέπεμψε πολλούς που τον παρακαλούσαν και του εζητούσαν, θα κριθεί από τον Χριστό σαν να μην έθρεψε αυτόν τον ίδιο, επειδή μέσα σε εκείνους όλους είναι ο ίδιος που τρέφεται από μας, μέσα στον καθένα από τους ελαχίστους. Αυτός που προσέφερε σε όλους όλα τα αναγκαία σήμερα, αύριο δε, αν και μπορεί να κάνει το ίδιο, αμελήσει να το κάνει σε μερικούς αδελφούς και τους αφήσει να φανιστούν από πείνα και δίψα και ψύχος, άφησε να ποθάνει και καταφρόνησε αυτόν τον ίδιο που είπε, εφόσον το επράξατε σε ένα από αυτούς τους ελαχίστους, το επράξατε σε εμένα. Από αυτά μπορεί κανείς να μάθει ένα πράγμα, πως ο Κύριος ιδιοποιείται όλα τα των πτωχών αδελφών μας, προς μεν τους δικαίους λέγοντας «σε εμένα το εκάματε», προς δε τους ευρισκομένους στα αριστερά «σε εμένα δεν το εκάματε». Δεν υπολογίζει μάλιστα μόνο τους ελεηθέντας από μας, ούτε μόνο τους αδικηθέντας ή εξαπατηθέντας και υποστάντας μοιρία άλλα δεινά, αλλά και τους παραβλευθέντας, θεωρώντας και τούτο αρκετό για την καταδίκη μας, διότι δεν παραβλέπουμε εκείνους, αλλά τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, ο οποίος ιδιοποιείται όλα τα ειδικά τους. Καταδέχθηκε να αναλάβει το πρόσωπο κάθε πτωχού και εξομοίωσε τον εαυτό του με κάθε πένιτα για τούτο ακριβώς, για να μην επέρεται κανείς από όσους νηστεύουν σε αυτόν παραπάνω από τον αδελφό του, αλλά ο καθένας, βλέποντας τον αδελφό του και τον πλησίον σαν τον Θεό του, να θεωρεί τον εαυτό του ελάχιστο όχι απέναντι στον αδελφό, αλλά απέναντι στον ποιητή του, και να τον υποδέχεται και τιμά σαν αυτόν και να κενώνει όλα τα υπάρχοντά του για τη θεραπεία του, όπως ο Χριστός και Θεός εκένωσε το αίμα του για τη σωτηρία μας.
Αυτός που έχει διαταχθεί να έχει τον πλησίον του σαν τον εαυτό του, οφείλει να τον έχει έτσι όχι μία μέρα φυσικά, αλλά όλων των δύο. Και ο διατασσόμενος να δίδει σε καθένα που ζητεί, διατάσσεται να κάνει τούτο σε όλη τη ζωή του. Και ο θέλων να κάνουν σε αυτόν άλλοι τα αγαθά που επιθυμεί, αυτά απαιτείται να κάνει και αυτό σε άλλους. Όπως λοιπόν αυτός που έχει τον πλησίον του σαν τον εαυτόν του, δεν ανέχεται να έχει τίποτε περισσότερο από τον πλησίον, εάν δε έχει και δεν μεταδίδει αυθόνος, έως ότου γίνει και αυτός πτωχός και εξομοιωθεί με τον πλησίον του, δεν ευρίσκεται εκπληρωτής της εντολής του δεσπότη, καθώς επίσης και αυτός που θέλει να δίδει στους ζητούντας, εάν απομακρύνει κάποιον από τους ζητούντας από αυτόν, έστω για ένα οβολό ή κομμάτι άρτου εάν έχει, και αυτός που δεν κάνει στον πλησίον όσα θέλει να κάνει προς αυτόν άλλος, έτσι και αυτός που έθρευσε, επότισε, ένδυσε κάθε πτωχό και ελάχιστο και έκαμε σε αυτούς όλα τα άλλα, αλλά τον κατεφρόνησε και τον παρήδε σε ένα μόνο πράγμα, θα θεωρηθεί και αυτός ότι παρέβλεψε Χριστόν τον Θεό, ενώ επινούσε και διψούσε. Ίσως αυτά φαίνονται σε όλους φορτικά, γι' αυτό και θα νομίσουν ότι ευλόγως λέγουν μέσα τους, ποιος άραγε μπορεί να τα κάνει όλα αυτά, ώστε να θεραπεύσει και θρέψει όλους και να μην παραβλέψει κανένα από αυτούς. Αλλά θα ακούσουν τον Παύλο διακηρύσσοντα ρητός ότι η αγάπη του Χριστού μας συνέχει, διότι επισθήκαμε ότι αν ένας απέθανε για όλους, άρα απέθαναν όλοι. Όπως οι γενικές εντολές συμπεριέχουν μέσα τους όλες τις μερικές εντολές, έτσι και οι γενικές αρετές συμπεριλαμβάνουν μέσα τους τις μερικές αρετές. Πραγματικά, όποιος πολλεί τα υπάρχοντά του ή και τα διασκορπίζει στους φτωχούς και γίνει μοναμιάς παίνης, εξεπλήρωσε εφάπαξ τις μερικές εντολές, διότι δεν έχει πλέον ανάγκη να δώσει τον νετούντα ή να μην αποπέμψει τον θέλοντα να δανειστεί από αυτόν. Έτσι και ο προσευχόμενος αδιαλείπτος περιέκλεισε σε αυτήν την τακτική του τα πάντα και δεν είναι υποχρεωμένος να υμνεί το Κύριο 7 φορές την ημέρα, ή βράδυ και πρωί και μεσημέρι, διότι ήδη εξεπλήρωσε όλα όσα ευχόμαστε και ψάλλουμε κανονικώς και σε καθορισμένους καιρούς και ώρες. Έτσι και όποιος έλαβε ευσυνειδήτως μέσα του τον Θεό, επέρασε όλη την Αγία Γραφή και εκαρπώθηκε όλη την από την ανάγνωση ωφέλεια. Και δεν θα χρειαστεί λοιπόν πλέον ανάγνωση βιβλίων. Για ποιο λόγο άλλωστε θα χρειαζόταν αυτός που έχει σύντροφο τον εμπνευστή αυτών που έχουν γράψει τις Θείες Γραφές και μοιείται από εκείνον τα απόρριτα των αποκρύφων μυστηρίων, αλλά θα είναι αυτός βίβλος θεόπνευστος τους άλλους, που φέρει νέα και παλαιά μυστήρια, γραμμένα σε αυτήν με τον δάκτυλο του Θεού, αφού εξετέλεσε και κατέπαυσε από όλα τα έργα του στον Θεό που είναι η ύψιστη τελειώτης. Ακούσατε από τη Φιλοκαλία των Επτικών και Ασκητικών Άγιο Σημεών, ο νέος θεολόγος. Μετάφραση Παναγιώτης Χρήστου.